Ιστορικά, από τα κριτικά τραγούδια, από τις παραλογές, θα τα θυμόσαστε φαντάζομαι και από το σχολείο που τα κάναμε, και φτάνοντας μέχρι τα ερωτικά, μέχρι τα σκοπτικά, τα σατυρικά κτλ. Αν δείτε όλη την γκάμα του δημοτικού τραγουδιού, αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά του ελληνικού λαού. Γι' αυτό ξεκινήσει έτσι, από ακριτικό τραγούδι και από τις παραλογές. Επίσης και αυτά θα τα θυμόσαστε από το σχολείο. Το δημοτικό, τα ακριτικά τραγούδια ήταν εκείνα τα οποία δημιουργήθηκαν μέσα από τη σύγκρουση του ελληνισμού με το Ισλάμ. Δηλαδή είναι στα σύνορα της Μικράς Ασίας, στη σημερινή Συρία, στην Αντιόχεια, σε αυτές όλες τις περιοχές, εκεί που τότε ακόμα ήταν ελληνικοί τόποι και όπου οι ακρίτες, δηλαδή οι άνθρωποι που φιλούσαν αυτά τα σύνορα, έτσι ήταν σε αυτές τις περιοχές, τραγουδήθηκαν με τα ακριτικά τραγούδια. Αυτά είναι τα πρώτα, θα λέγαμε, γιατί είναι γραμμένα σε γλώσσα σύγχρονη, είναι τα πρώτα ουσιαστικά νεότερα δημοτικά τραγούδια. Και την ίδια εποχή εμφανίζονται και τραγούδια, αυτά οι λεγόμενες παραλογές, που έχουν άλλα θέματα, δηλαδή δεν είναι ηρωικά και ακριτικά, με άλλα θέματα δημοτικά τραγούδια. Επομένως, το δημοτικό τραγούδι σηματοδοτεί και μας δείχνει και πότε αρχίζει ο νεότερος ελληνισμός. Γιατί συχνά ακούμε ο νεότερος ελληνισμός αρχίζει μετά την Τουρκοκρατία, την τελευταία περίοδο ακούμε και άλλες τερατοδίες από τους υπουργούς παιδείας, κατά τύχην, και από άλλους υποτίθεται
ιστορικούς και διανοούμενους ότι ο νεότερος ελληνισμός ξεκινάει μετά την Επανάσταση του 1921. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, αλλά ακούσαμε έναν υπουργό μας να λέει ότι είμαστε ένα νεαρό έθνος. Τόσο νεαρό έθνος. Και επομένως και αυτό συνδέθηκε με αυτή την αντίληψη η οποία έχει περάσει σε ορισμένα πανεπιστήμια και τον τελευταίο καιρό προσπαθεί να περάσει ακόμα και στα σχολικά βιβλία των λυκείων και των γυμνασίων, ότι είναι το κράτος που δημιουργεί το έθνος. Γι' αυτό λένε κράτος έθνος. Αν προσέξετε, θα ακούτε πολύ συχνά την έκφραση κράτος έθνος. Δηλαδή ότι είναι το κράτος που δημιουργεί το έθνος και όχι όπως παλιά το λέγαμε εμείς στην εποχή μου, έθνος κράτος. Δηλαδή το πότε το έθνος απέκτησε κράτος. Ταυτίζουν λοιπόν την ιστορία του έθνους με το κράτος. Και λέμε ότι έχουμε έθνος από τότε που υπάρχει κράτος. Θέλοντας να καταργήσουν την ιστορική συνέχεια του ελληνισμού, τόσο με την αρχαία Ελλάδα, όσο με τη μεσαιωνική Ελλάδα, μεσαία το λέμε συμβατικά, έτσι τη Βυζαντινή περίοδο, και τον νεότερο ελληνισμό, που σύμφωνα με όλους τους μεγάλους μας ιστορικούς, ξεκινάει εκεί στο 1000-1100, όταν δηλαδή το Βυζάντιο, πολιορκημένο από Ανατολή και Δύση, διότι και μια σημαδιακή ημερομηνία είναι χρονολογία, είναι το 1071, όταν ξέρουμε τη μία περίπτωση, το Ματζικέρτ, δηλαδή είναι η είσοδος των Τούρκων στην Μικρά Ασία, αλλά την ίδια χρονολογία γίνεται και η είσοδος των Νορμανδών, καταλαμβάνουν ότι η Ιταλία και περνάνε και στο Δυράχιο και μετά από λίγο πολιόρκησαν και τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ο ελληνισμός εμφανίζεται να πολιορκείται από τις δύο πλευρές. Θα σας διαβάσω πάνω σε αυτό, έτσι για να αρχίσουμε να μιλάμε λίγο για το δημοτικό τραγούδι. Ένα δημοτικό, το οποίο είναι γραμμένο την εποχή της άλωσης, το 1453. Είναι από τον καπά της Καρδίτσας, λέει. Πόλη μου για δε χαίρεσαι, σας διαβάζω ένα κομματάκι έτσι, για δε βαράς παιχνίδια, το πώς μπορώ να χαίρομαι και να βαρώ παιχνίδια. Μέσα με δέρνιο θάνατος, νόξο με δέρνιο Τούρκος και από τη δεξιά μου τη μεριά Φράγκος με πολεμάει. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή το δημοτικό τραγούδι αυτό, το οποίο γράφτηκε την εποχή της άλωσης, περιγράφει και αποδίδει την πραγματικότητα του ελληνισμού για 8 αιώνες. Διότι όπως ξέρετε, όπως σας είπα, το 1071, αλλά σημαδιακή η ημερομηνία είναι το 1204, δηλαδή η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, και από τότε και μετά ο ελληνισμός για 8 αιώνες βρίσκεται κάτω από αυτή τη διπλή πίεση, υπάρχει και ο Βοράς βέβαια, αλλά λιγότερο, αλλά κυρίως από την Ανατολή και τη Δύση. Και αυτό το αποτυπώνουν πάρα πολλά δημοτικά τραγούδια, ένα από αυτά είναι αυτό που σας διάβασα. Ακούστε ένα άλλο, το οποίο είναι από την Κρήτη. Πόλη και πού είναι η πύργη σου και τα καμπαναριά σου και πού είναι η γιαντρωμένη σου νόμορφα παλικάρια. Η μαύρη γη στα χαίρεται στο μαυρισμένο άδειο. Δεν έχω αμάχη της Τουρκιάς, μη δε κακιά του χάρου. Μόνο έχω αμάχη της Φραγκιάς, αμάχη έχω του Φράγκου. Γιατί στην Κρήτη, όπως ξέρετε, έτσι, από το 1200 μέχρι το 1669, έχουμε φραγκική κατοχή. Δηλαδή,
ο ελληνισμός όλη αυτή την ιστορική περίοδο βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Αυτό που ζούμε και σήμερα. Σήμερα τι ζούμε, έχουμε την οικονομική απομίζηση από τη Δύση που συνέθεσε και διέλυσε το σύγχρονο ελληνισμό, έτσι, αυτά που ζούμε τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, για να μην πω πολύ περισσότερα, αλλά για τα 10. Και από την άλλη πλευρά εμφανίζεται από την ανατολική πλευρά η Τουρκία που θέλει να πάρει τα υπόλοιπα. Έτσι, αυτό συνέβη, αυτό συμβαίνει επί 8 αιώνες στον νεότερο ελληνισμό. Αυτός άρα είναι ο νεότερος ελληνισμός. Ο νεότερος ελληνισμός, όπως λέει ένας σημαντικός ιστορικός μας, ο Νίκος Βορώνος, έχει αντιστασιακή ιδιοπροσωπεία. Διότι για να μπορεί να υπάρχει, είναι υποχρεωμένος να αντιστέκεται. Διαφορετικά, έτσι, εξαφανίζεται εάν δεν αντιστέκεται. Το δημοτικό τραγούδι, λοιπόν, αποτυπώνει αυτή την πραγματικότητα των... πραγματικότητα του ελληνισμού, δεν ξέρω αν θα μας πει κανένα στο Πάρθεν μετά. Ναι, να το πούμε. Ωραία. Θα ξέρετε ένα καταπληκτικό τραγούδι από τον Πόντο, έτσι, το, που είναι για την άλωση. Θα σας διαβάσω λοιπόν, όσοι σας αρέσει λίγο ο Καβάφης, ένα ποίημα του Καβάφη που έχει γράψει, είναι άγνωστο σχετικά, που έχει γράψει για το για τα δημοτικά μας τραγούδια και για το, για το Πάρθεν. Αυτές τις μέρες διάβαζα δημοτικά τραγούδια για τάφυλα των κλεφτών και τους πολέμους, πράγματα συμπαθητικά, δικά μας, γραικικά. Διάβαζα και τα πένθυμα για το χαμό της πόλης. Πήραν την πόλη, πήραν την, πήραν τη Σαλονίκη. Και τη φωνή Βουλκίδη που οι δυο εψέλναν, ζερβά ο βασιλιάς, δεξιά ο πατριάρχης, ακούστηκε και είπε να πάψουν πια. Πάψτε παπάδες στα χαρτιά και κλείστε τα μαντήλια. Όμως, δεν σας το διαβάζω όλο, με σχετικά με άλλο, από όλα τα άλλα πιο πολύ με άνοιξε το άσμα το τραπεζούντιο, με την παράξενή του τη γλώσσα και με τη λύπη των Γρεκών, των μακρινών εκείνων, που ίσως όλο πίστευαν πως θα σωθούμε ακόμη. Μαλίμωνον, μοιραίων πουλί, απ' την πόλη νέρτε, με στο φτερούλι να θε χαρτίν περιγραμμένον, του δε στην άβελον κονεύ, μη δε στο περιβόλι, επήγεν και κόνεψεν στου κυπαρί στην ρίζαν. Οι αρχιερείς δεν δύναται, δεν δε θέλουν να διαβάσουν. Χέρασι ως Γιαννίκα σεν, αυτός το παίρνει το χαρτί και το διαβάζει και ολοφύρεται. Σήταν άγνωθ, σήταν άκλευ, σήταν άκρουβου την καρδία, να ηλία μας, να βάια μας, η Ρωμανία Πάρθεν. Αυτό έγραψε ο Κωνσταντίνος Καβάφης, τον οποίο αν ακούσετε τα σχολικά βιβλία, θα θεωρήσετε ότι είναι ένας ποιητής που ασχολείται περισσότερο με τον έρωτα ή με άλλα θέματα. Μόνο που ο Κωνσταντίνος Καβάφης έχει γράψει αυτό το τραγούδι για την άλωση και για το δημοτικό μας τραγούδι. Τώρα, άλλα, για να δείτε αυτό που λέω, αποτύπωση της ιστορικότητας του ελληνισμού, σας διαβάζω από τα ιστορικά τραγούδια πρώτα. Νόμιζα ότι είναι τραγούδι. Ήταν προσκευιασμένο, δεν ξέρω το κάθεσα. Για να δείτε λοιπόν πως το δημοτικό μας τραγούδι περιγράφει ακόμα και τον αντίπαλο, υπάρχει ένα τραγούδι για την άλωση της Τριπολιτσιάς και για τον Γιαμίλμπεϊ. Πήραν τα κάστρα, πήραν και τα Δερβένια, πήραν και την Τριπολιτσιά, την ξακουσμένη χώρα. Κλαίνε στους δρόμους τούρκισες, πονές εμυροπούλες, κλαίει και μια χανούμισα το δόλιο του, το δόλιο του Γιαμίλη. Ήσουν κολόνας, ο Γιαμίλης ήταν ο άρχοντας, ο Πασάς της Κορίνας, ο Τούρκος, Πασάς της Κορίνας. Ήσουν ο πιο πλούσιος άνθρωπος της Πελοποννήσου. Ήσουν κολόνας στο Μοριά και φλάγκουρα στην Κόρθο.
ήσουν και στην Τουρκομπιτιά, πύργο θεμελιωμένο. Αυτά τα λέει το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, έτσι. Κλαίνε τα χούρια για άλογα. Προσέξτε την εικόνα. Τα χούρια κλαίνε για άλογα και τα τζαμιά για γάδε. Κλαίει και η Καμίλαινα το δόλιο τη στον άντρα. Σκλάβο ραγιάδων έπεσε και ζει ραγιά σε εκείνον. Αυτό σα δείχνει ότι όπω στου Πέρσε του Εσχύλου. Έτσι ο Εσχύλος βάζει τις Πέρσες, τις Περσίδες γυναίκες να κλαίνε και να αποτυπώνουν την μάχη που έχασαν οι Πέρσες, έτσι, και άρα μας περνάει την ιστορία μέσα από τις αντίπαλες. Εδώ έχουμε το ίδιο, έχουμε τις Τούρκισσες, και το οποίο βεβαίως είναι γραμμένο από τους Έλληνες επαναστάτες το τραγούδι, έτσι, δεν είναι γραμμένο από κάποιους άλλους. Ένα άλλο τραγούδι που έτσι αξίζει από τα ιστορικά, μια και αναφέρομαι στα ιστορικά, όσα προλάβουμε θα πούμε, γιατί αν μιλάω θα μιλάω πολλές ώρες, αν πιάσουμε όλο το δημοτικό τραγούδι, έτσι, που είναι για το παιδομάζωμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή υπάρχουν 2-3 τραγούδια πολύ γνωστά για το παιδομάζωμα, σας διαβάζω το ένα. Ανάθεμάσαι βασιλιά και τρεις ανάθεμάσαι, και αυτό γιατί ξέρετε πολύ δεν ότι δεν ξέρω αν ξέρατε το βιβλίο της ιστορίας της 6ης Δημοτικού τότε της κυρία Δρακούση. Έγραφε ότι το παιδομάζωμα είναι μορφή στρατολογίας. Τους παίρνανε φαντάρους. Σας διαβάζω λοιπόν τι λέει το Δημοτικό Τραγούδι. Ανάθεμάσαι βασιλιά και τρεις ανάθεμάσαι, με το κακό νοπό κάνεις και το κακό που κάνεις. Στέλνεις, δένεις τους γέροντας, τους πρώτους τους παπάδες, να μάσεις παιδομάζωμα, να κάνεις γενιτσάρους. Κλαίνει οι γονέκοι τα παιδιά και αδερφές τα αδέρφια. Κλαίγω κι εγώ και καίγομαι, κι όσο θα ζω θα κλαίγω. Πέρσι πήραν το γιώκα μου, φέτο τον αδερφό μου. Και υπάρχει και ένα δεύτερο τραγούδι, γιατί θα έχετε ακούσει επίσης ότι στη σύγχρονη εκπαίδευση οι εξυγχρονιστές μας λένε ότι δεν υπήρχε παιδομάζωμα, ότι δεν υπήρχε κρυφό σχολείο, εκτός από παιδομάζωμα. Υπάρχει λοιπόν ένα τραγούδι για το παιδομάζωμα, που ακούστε, λέει ότι έρχονται να πάρουν, ένας πασιάς κατέβαινε από μέσα από την πόλη, μόνο πήγε και ξεπέζεψε στη σχήρα στο παλάτι. Γοργά ψωμί, γοργά κρασί, γοργά καλό προσφάει, εμείς παιδιά που γοργά και τα παιδάκια σου να γίνουν γενιτσάρι. Λέει με πέρα ότι δεν έχουμε και απαντάει, φέρτε τη σχήρα στο παιδί που είναι γραμματισμένη και πάνε και τους έφεραν που μέσα φτάγει ο βήμα. Με τα μαλάκια ξέπλεγαν με το χαρτί στα χέρια. Τι το κακό που γίνει και σε μένα την καημένη, στην πρώτη τη γενιτσαριά πήραν τον αδερφό μου, στη δεύτερη τον άντρα μου και τώρα τον γιο μου. Δηλαδή, θέλουν τα γραμματισμένα παιδιά, τα οποία ήταν στην εκκλησία με το χαρτί στο χέρι, λέει το δημοτικό τραγούδι. Έτσι. Δηλαδή, συνδέει το ένα γεγονός, το που διάβαζε το παιδί, που ήταν, έτσι, με το παιδομάζωμα. Αλλά δεν θα συνεχίσω σε αυτά τα ιστορικά, θα σας πάω λίγο σε μια ιστορία του Κολοκοτρώνη. Γιατί στα κλέφτη. Πολλοί λένε πώς γράφτηκαν τα δημοτικά τραγούδια. Ξέρετε ότι έχουν καταγραφεί περίπου 100.000 δημοτικά τραγούδια σε διαφορετικές παραλλαγές. Έτσι. Και συχνά αναπαράγονται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Έχουμε περιπτώσεις ειδικά κριτικών ή άλλων δημοτικών τραγουδιών που έχουμε 300 ή 400 διαφορετικές εκδοχές δημοτικών τραγουδιών. Και αρχίζουν από τον Πόντο και φτάνουν μέχρι την Κύπρο. Έτσι, εξάλλου υπάρχει μεγάλη συνάφεια, θα δείτε, ανάμεσα στα τραγούδια του Πόντου και τα Κυπριώτικα. Έτσι, και της Κύπρου και της Κρήτης. Και πολλοί λένε λοιπόν πώς δημιουργούνταν τα δημοτικά τραγούδια. Αυτό το μυστήριο
σε ένα βαθμό μας το λύνει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνη, ο οποίος στα απομνημονεύματά του περιγράφει πώς φτιάξανε ένα δημοτικό τραγούδι. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης περιγράφει τον τρόπο που γίνεται το δημοτικό τραγούδι. Λέει λοιπόν, ήταν λαμπρή ανήμερα, ήταν 80 σύντροφοι. Αυτό ο Κολοκοτρώνης περιγράφει την εποχή που έγινε μεγάλη σφαγή και κυνήγη των κλεφτών της Πελοποννήσου. Το 1806, 1805-1806 έγινε ένα μεγάλο κυνήγι των κλεφτών και αναγκάστηκαν και έφυγαν στα Επτάνησα. Τότε και ο Κολοκοτρώνης πήγε στη Ζάκια κυνηγημένος και περιγράφει αυτή την εποχή. Λέει λοιπόν ότι ήταν λαμπρή ανήμερα, ήταν 80 σύντροφοι στο μεγαλύτερο βουνό της Πελοποννήσου. Αυτά είναι από τα απομνημονεύματα. Από ημέρες τους είχαν ήδη συνδεσμένοι ότι θα πάνε αλυσοδεμένους 150 ανθρώπους. Διαμήρασα τους μισούς συντρόφους στο άλλο βουνό, έβαλα τα καραούλια με μεγάλη πρόβλεψη για να κάνουμε τη λαμπρή μας ασφαλισμένη. Και γιορτάσανε τη λαμπρή τους στο βουνό. Διαμοιραστήκαμε και τους είπα, αδερφοί χριστιανοί, να είμαστε συγκεντρωμένοι, όχι που μας ονομάζουν οι άρχοντες και το γουναρικό, προσέξτε, οι άρχοντες και το γουναρικό, κλέφτες, να ελευθερώσουμε τους ζωντανούς. Γουναρικό έλεγε τους κοντζαμπάσιλες, τους τουρκολάτρες. Αν θέλετε να μ' ακούσετε, να κρεμάσουμε τα χαμαλιά μας στα έλατα, αυτά είναι η εκκλησία μας, η λαμπρή μας, και να ασπαστούμε και να ελευθερώσουμε τους αδερφούς μας που πάνε να τους φυλακίσουν διαπαντός στα δεσμά. Επάνω που καθίσαμε να φάμε, είπα, πρώτα τους ορμήνευσα μιλητά, έπειτα το έκανα και τραγούδι και τους το τραγούδισα. Της νύχτας οι αρματολοί και τις αυγείς οι κλέφτες, ολονυχτής κορσεύουν και τις αυγείς κοιμούν, κοιμώνται στα δασιά κλαδιά και στους παχιούς τους ίσπους. Προχωράω. Κι ένας τον άλλον έλεγαν, κι ένας τον άλλον λένε. Καλά τρώμε και πίνουμε και λιανοτραγουδάμε. Δεν κάνουμε και ένα καλό, καλό για την ψυχή μας. Ο κόσμος φτιάνουν εκκλησίες, φτιάνουν και μοναστήρια. Να πάμε να φυλάξουμε στη Στρίχα στο Γεφύρι, που θα περάσει ο Βόηγοντας με τους αλυσωμένους, να κόψουμε τους άλυσους, να βγουν οι σκλαβωμένοι, να βγει της χείρας τα παιδί, παλό παιδί δεν έχει, παυτεί το χειμωνάκριβο στον κόσμο ξακουσμένο. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα ακόμα δημοτικό τραγούδι, το οποίο έφτιαξε παίρνοντας από άλλα. Έτσι δεν το έφτιαξε εκ του μηδενός, γιατί έτσι φτιάνει ο λαϊκός τραγουδιστής, δεν ξεκινάει από το μηδέν, παίρνει παλιότερους στίχους, παλιότερες ιστορίες και τις αναπλάθει σε ένα καινούριο πλαίσιο. Αυτή είναι η δημιουργία του δημοτικού τραγουδιού. Το δημοτικό τραγούδι δηλαδή δημιουργείται από τον ίδιο το λαό, μέσα σε στιγμές, έτσι και οι Καρπαθιανοί Αράξο θα μας πούνε τώρα εδώ, στην Κάρπαθο ακόμα, όπως και εν μέρη στην Κρήτη, όπως ξέρετε, εξακολουθεί και δημιουργείται δημοτικό τραγούδι και σήμερα. Αν πάτε στην Έλλειμπο της Καρπάθου, εγώ πήγα όταν έγραψα το βιβλίο, δεν είχα πάει, έτσι απέκτησα κίνητρο να πάω στην Κάρπαθο και κάθισα λίγο μαζί τους εκεί και επί τόπου έφτιαχναν καινούργιες μαντινάδες και καινούργιους στίχους, επί ώρες μάλιστα τραγουδάνε. Δηλαδή, ακόμα αυτή η μεγάλη παράδοση εξακολουθεί να λειτουργεί σε μερικά μέρη της Ελλάδας και στην Κρήτη ακόμα κάνουν μαντινάδες, κλέφτες στην Κρήτη. Καλά, έχει πάρει και λίγο εμπορικό χαρακτήρα εκεί, τα έχετε κάνει εσείς, λίγο τουριστικά, αλλά δηλαδή γίνονται μεγάλοι διαγωνισμοί μαντινάδας και ούτω καθεξής. Επομένως, μία άλλη περίπτωση είναι τα κλέφτικα τραγούδια. Ξέρετε, είναι πάρα πολλά, είναι καταπληκτικά. Δεν θα μείνω σε αυτά, δεν έχουμε χρόνο. Θα σας διαβάσω έτσι ένα... να πάμε σε έναν άλλο τομέα. Μην νομίζετε ότι τα δημοτικά μας τραγούδια είναι μόνο
ξέρω εγώ, για πολέμους και μόνο περιγράφουν μόνο τέτοιου τύπου υποθέσεις. Έχουμε και πολύ σπουδαία ερωτικά τραγούδια που νομίζω ότι κάποια από αυτά δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο. Εγώ θεωρώ ότι το ωραιότερο τραγούδι ή μάλλον το σπουδαιότερο ποίημα που έχει βγάλει ο νεότερος ελληνισμός είναι το ακόλουθο ερωτικό τραγούδι. Κόκκινο αχίλι φίλησα και έραψε το δικό μου και στο μαντίλι τόσυρα και έραψε το μαντίλι και στο ποτάμι τόπλυνα και έραψε το ποτάμι και έβαψε άκρη του γυαλού τη μέση του πελάγου. Κατέβει ο αητός να πιει νερό και έβαψαν τα φτερά του και έβαψε ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι ακέραιο. Έτσι, νομίζω ότι, όπως λέει κάπου και ο Σεφέρης και άλλοι, τέτοια ποίηση δεν φτιάνεται από ατομικό δημιουργό. Γιατί? Γιατί το δημοτικό τραγούδι, ποια είναι η ιδιαιτερότητά του, γιατί έχει αυτό το πολύ συμπυκνωμένο, έτσι, αυτοί, τις καταπληκτικές εικόνες που ακούσατε σε αυτό, έτσι, από το κόκκινο χείλη έβαψε το μισό, το φεγγάρι, ολόκληρο, έτσι, από ένα κόκκινο χείλη. Αν δείτε τη διαδικασία, έτσι ξεκινάει, είναι ότι επειδή περνάει από χιλιάδες στόματα και σε πολλούς αιώνες, διαμορφώνεται στο τέλος και μένει η ψύχα, έτσι, το κέντρο του στίχου, οτιδήποτε περιττό χάνεται. Και γι' αυτό το δημοτικό τραγούδι έχει αυτή την υψηλή ποιότητα, τόσο που, και εδώ θα, εντάξει, να σας πω την ιστορία για τον Γκέτε και τα πώς ανακαλύφθηκαν τα δημοτικά τραγούδια. Τα δημοτικά τραγούδια, λοιπόν, δυστυχώς, ενώ τα τραγούδα για ο ελληνικός λαός, οι λόγοι μας και οι διανοούμενοι μας τα περιφρονούσαν. Ακόμα και σήμερα, αυτό, αλλά τέλος πάντων σήμερα κάπως έχουν αναγνωριστεί. Πριν από δύο αιώνες, λοιπόν, οι Έλληνες διανοούμενοι και οι λόγοι, οι επί Τουρκοκρατίας θεωρούσαν ότι το δημοτικό τραγούδι, όπως και ο Ερωτόκριτος, όχι μόνο το δημοτικό τραγούδι, ήταν κατώτερης ποιότητας δημιουργήματα, διότι έβγαιναν από τον απλό λαό. Και ο απλός λαός δεν μπορούσε να δώσει την υψηλή ποίηση την οποία φαντάζονταν. Και τότε, λοιπόν, υπήρχε στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο, έτσι στα τέλη του 18ου αιώνα, 1790-1800, υπήρχε μία ανακάλυψη του δημοτικού τραγουδιού, του γερμανικού ή των δυτικών. Και τότε έπεσαν αυτοί επάνω και στα ελληνικά τραγούδια, τα δημοτικά τραγούδια. Και είδαν ότι τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια δεν συγκρίνονται ποιοτικά με τα δημοτικά τραγούδια άλλων λαών, είναι πολύ υψηλότερου επίπεδου και μετά θα σας πω δύο λόγια γι' αυτό, πώς και γιατί. Και θεώρησαν, ένας από αυτούς ήταν ο Γκέτε, που τότε ήταν η κορυφή των γραμμάτων της Ευρώπης, έτσι, και των διανοωμένων της Ευρώπης, ήταν, θεωρείται, ο πρώτος μεγάλος λογοτέχνης της Ευρώπης, είπε ότι τα δημοτικά τραγούδια τα ελληνικά είναι η σημαντικότερη ποίηση που γράφεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και θα πρέπει, κάλεσε κάμια 200 διανομένους εκεί σε έναν πύργο και έκανε διαγωνισμό δημοτικού τραγουδιού, ελληνικού δημοτικού τραγουδιού, και έβαλε και 7 ζωγράφους να ζωγραφίσουν αυτό που ακούν, διότι θεωρούσε ότι οι εικόνες
τις οποίες περιλαμβάνει το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, δεν έχουν ιστορικό προηγούμενο, έτσι. Και ιδιαίτερα πήρε από τραγούδια της από μυρολόγια, δηλαδή θεωρούσε ότι τα ελληνικά μυρολόγια είναι, ας πούμε, η υψηλότερη ποιήση. Και έκανε τον διαγωνισμό και μάλιστα έδωσε βραβείο σε αυτόν που πήρε πρώτος. Αυτοί ξεκίνησαν και οι δικοί μας Έλληνες διανοούμενοι, οι οποίοι είναι συνήθως, ακολουθούν ό,τι έρχεται από την Ευρώπη, ανακάλυψαν το ελληνικό δημοτικό τραγούδι μέσω των Ευρωπαίων διανοούμενων. Δηλαδή έπρεπε και έτσι η πρώτη συλλογή δημοτικών τραγουδιών, η πρώτη μεγάλη συλλογή και πάρα πολύ σημαντική, και όσοι ασχολείστε λίγο σας συμβουλεύω να το διαβάσετε και τώρα, γιατί είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, είναι σε δύο τόμους, του Φοριέλ, είναι η πρώτη έκδοση δημοτικών τραγουδιών και έγινε το 1824 μέσα στην Επανάσταση. Και έτσι πρόβαλε ιδιαίτερα τα κλέφτικα τραγουδία ο Φοριέλ και έχει γράψει και καταπληκτικά κείμενα που για κάθε τραγούδι έχει μία ανάλυση του κάθε τραγουδιού. Δηλαδή, οι Έλληνες διανοούμενοι περιφρονούσαν το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, γιατί έβγαινε από αγράμμα τους, και θεωρούσαν ότι δεν είχαμε φτάσει στο υψηλό επίπεδο και έπρεπε να έρθουν οι Ευρωπαίοι και να πούν ότι το ελληνικό δημοτικό τραγούδι έχει το υψηλότερο ποιητικό επίπεδο, όχι μόνο του δημοτικού τραγουδίου, της ποίησης στην Ευρώπη. Και προσπάθησαν να το ερμηνεύσουν. Και το ερμηνεύει ο Φοριέλ. Και λέει ότι για ποιο λόγο το ελληνικό δημοτικό τραγούδι έχει τόσο υψηλό επίπεδο ποιοτικό. Διότι επειδή προέρχεται από μια μεγάλη παράδοση ποιητική από την αρχαιότητα, η οποία συνεχίζεται, όταν ο ελληνικός κόσμος υποδουλώθηκε στους Φράγκους και στους Τούρκους και οι λόγοι σκόρπισαν, έφυγαν στο εξωτερικό, έτσι ξέρετε ότι πήγανε στη Δύση πάρα πολύ και τα λοιπά, έχασε τη λόγια παράδοση και το η ποιητική του, η καλλιτεχνική του παράδοση καταρρίφθηκε στο λαϊκό σώμα, διατηρήθηκε μέσα από τα στόματα και την παράδοση τη λαϊκή, η οποία όμως έχει ενσωματώσει μια πολύ υψηλή καλλιτεχνική παράδοση. Για να πάρετε μια εικόνα πώς γίνεται αυτό. Έχουμε δύο παραδείγματα. Είναι τα ακριτικά τραγούδια και ο Ερωτόκρατος. Τα ακριτικά τραγούδια, τα πρώτα ακριτικά τραγούδια βγαίνουν, είναι δημοτικά τραγούδια. Βγαίνουν γύρω στον 9ο αιώνα, εμφανίζονται, έτσι. Όπως σας είπα, στη σύγκρουση με τους Άραβες και γύρω στο 1100-1200, συνήθως γίνεται μετά από αρκετά χρόνια, γράφτηκε το έπος του Ιγενία Κρήτη, το οποίο είναι λόγιο έργο, δηλαδή γραμμένο από συγκεκριμένο συγγραφέα. Στη συνέχεια, από τα έπος του Ιγενία Κρήτη γεννήθηκαν πολλά δημοτικά τραγούδια ακριτικά. Δηλαδή έχουμε μία σχέση ανάμεσα στο λόγιο, έτσι, και το δημοτικό, το λαϊκό, η οποία ξεκινάει από... έτσι έγινε με τον Όμηρο. Ο Όμηρος και Κάνα, η Ιλιάδα και η Οδύσσια, παίρνουν παλιά λαϊκά τραγούδια της εποχής και ο Όμηρος τα κατέγραψε, έτσι, και μετά από τα ομηρικά ξεκινάνε νέα δημοτικά τραγούδια, τα οποία φτάνουν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αυτή λοιπόν η μεγάλη ιστορική πορεία, έχω κεφάλαια στο βιβλίο γι' αυτό, δεν είναι της ώρας, δηλαδή το πώς συνδέεται η αρχαία παράδοση, έτσι έχουμε αντιστοιχίες, έχουν μελετηθεί αυτά τα πράγματα πια, ανάμεσα στην αρχαία ποίηση την ελληνική και το δημοτικό τραγούδι σήμερα. Αυτή λοιπόν η σχέση του δημοτικού τραγουδιού με μια μεγάλη ποιητική παράδοση που ήταν η ελληνική ποιητική παράδοση από την αρχαιότητα, του δίνει το πολύ υψηλό ποιοτικό επίπεδο το οποίο έχει το δημοτικό τραγούδι. Και γι' αυτό θα δείτε
ότι ο Φοργέλ λοιπόν καταγράφει και τραγούδια τα οποία είχαν δημιουργηθεί την εποχή που το έβγαλε. Έτσι, δηλαδή, έχει τα εκπλέφτικα τραγούδια για τις μάχες στην Τριπολιτσά και αλλού, άρα μερικών χρόνων τραγούδια. Θα δείτε λοιπόν ότι ποιοτικά είναι κατώτερα από τα άλλα. Γιατί? Γιατί καταγράφηκαν πολύ γρήγορα, προτού να έχουν δουλευτεί στα χιλιάδες στόματα που έφτιανε την υψηλή ποιότητα. Καταγράφηκαν πολύ σύντομα, άρα δεν πρόλαβε να υπάρξει η λειτουργία του Δημοτικού Τραγουδιού. Επομένως, γι' αυτό τα κριτικά τραγούδια ή οι παραλογές είναι τόσο καταπληκτικά, ή αυτό που σας διάβασα πριν, το οποίο είναι επίσης παλιό τραγούδι, έτσι, τα κόκκινα χείλη, διότι έχει περάσει από χιλιάδες στόματα και έχει διαμορφωθεί. Το ίδιο συμβαίνει με τον Ερωτόκριτο. Ο Ερωτόκριτος, που είναι έτσι ένα καταπληκτικό ποίημα, και ξέρετε ότι στα νησιά και στην Κρήτη, αλλά και στα νησιά και στα Εκτάνησα,